Αγαπάω και πονάω. Καλώς μας ήρθες πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Καλώς σας βρήκα. Ήρθες, επιστρέφεις στην Αθήνα μετά από 8 χρόνια και όρθιοι όλοι πάλι. Όρθιοι όλοι. Μακάρι. Το ευχόμαστε. Είναι το καινούριο μου τραγούδι. Και εύχομαι και ελπίζω να πάει όσο καλύτερα γίνεται, να το διασκεδάσει και να το χορέψει ο κόσμος. Είναι έτσι φτετέλη. Παντρεύτηκες και είσαι και πολύ ερωτευμένος με τη σύζυγό σου. Ναι, αυτό εννοείται, ναι. Παντρεύτηκα, κάναμε μαζί μια οικογένεια, έχουμε το παιδάκι μας, δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Όμως ως άνθρωπος εννοείται πως με καταλαβαίνει και με στηρίζει σε κάθε μου βήμα. Επάγγελμα. Είναι αστυνομικός. Είναι αστυνομικός, ναι. Είναι πολύ υποστηρικτική. Γνώριζε τη δουλειά μου, ούτως ή άλλως τη γυναίκα μου την γνώρισα, ουσιαστικά ξανασυστηθήκαμε, ήταν θαυμάστριά μου μικρή. Μεγάλη διαφορά ηλικίας. 10 χρόνια. Διονύση, πώς έχει φτάσει στο τι λες στην ηλικία σου? Φυσικά, ναι, 40 χρονών είμαι ακριβώς. Απασχολούσε με τη σχέση σου, αν και εγώ ξέρω ότι δεν έχουμε γνωρίσει ούτε το 10%. Δηλαδή, Γιούλια Αλεξανδράτου μετά τα Καλλιστεία. μετά τα Καλλιστεία. Άκουσε να σου πω τώρα, ναι. Κάθε όνομα που θα λες ήταν μια σφαλιάρα από τη γυναίκα μου. Σου έφαγαν ένα αστυνομικό ποσό, ναι, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δικό σου άνθρωπος, το δεξί σου χέρι. Εγώ τον έχω γνωρίσει κιόλας. Ναι, ισχύει αυτό. Λογιστές, πληρωμές, όλα τα... Δεν ήξερα εγώ τίποτα από αυτά. Καθόλου τίποτα. Και ξυπνάς μια μέρα... Υπήρχαν, ας πούμε, γραφεία που νίκιαζα στη Ζυγρού, σε ένα γυάλινο κτίριο, που αυτά τα γραφεία τα πλήρωνα εγώ κάθε μήνα, ήταν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Μεγάλα γραφεία με τέτοιο. Δεν είχα πάει ποτέ, δεν ήξερα καν που είναι. Αν δεν περνούσα όλα αυτά, τα οικονομικά έτσι, τις δυσκολίες αυτές. Γελάς, μ' αρέσει που γελάς. Ναι, γιατί να μην γελάω, εντάξει. Γιατί πέρασα και καλά τότε. Δεν είναι ότι κανένας με το ζόρι μου. Γιατί έφαγα και προσωπικά λεφτά. Τα έφαγα όλα. Ναι, δεν άφησα τίποτα. Δεν θα γνώριζα τη γυναίκα μου και δεν θα έκανα το παιδί που έχω σήμερα. Δευτέρα βράδυ κι εγώ έχω γιορτή. Μα δεν θα έρθεις, έφυγε. Έχουμε εμείς την εκπομπή για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Είναι ένα περιστατικό που θέλω να το πεις αυτή τη φορά στην κάμερα. Ανδρέα, είχα πάρει λοιπόν ένα φίλο από Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο που βρισκόμουν Θεσσαλονίκη και κατεβήκαμε για τις οντισιόν του Fame Story του 1. Πέρασα όλες τις οντισιόν λοιπόν και το τελευταίο βήμα, εφόσον κάναμε και εξετάσεις σε μια κλινική, ήταν να συναντηθείς με τον Ανδρέα τον Μικρούτσικο να σου κάνει μια συνέντευξη. Ναι, και από εκείνον εξαρτιόταν αν θα μπει στο σπίτι τελικά. Εκείνος αποφάσισε. Ναι, βέβαια. Μου ανακοίνωσε ότι περνάς στους 16, είσαι μέσα στο σπίτι. Τελικά όμως άλλαξαν τα πράγματα μετά. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι δεν μπορώ να πάω. Γιατί είχα θέμα με τις κάμερες και τα μικρόφωνα. Του είπα. Στην πραγματικότητα δεν είχε θέμα, αλλά είχε κλείσει να πας. Είχα υπογράψει με τον Ρωμαίο. Ναι, για αρκετά χρόνια. Είχα πάρει ήδη λεφτά και από την εταιρεία και από τον Ρωμαίο για τη συνεργασία μας. Ανδρέα, συγγνώμη, το μαθαίνεις πρώτη φορά σήμερα.